δύσκολο στην Ελλάδα, να είμαι εγώ αυτή που θα πω κάτι τέτοιο. Για το ποιοι πρέπει να πάνε σπίτι τους. Ο μόνος που στέλνει σπίτια τους ανθρώπους στη τηλεόραση είναι ο κόσμος, είναι το κοινό. Από εκεί και πέρα, προσωπικά εμένα δεν μου λείπει κανένας. Οι άνθρωποι που θέλουν να είναι στην τηλεόραση, νομίζω ότι είναι στην τηλεόραση. Τώρα, κάποιοι που... Εντάξει, η Ρούλα πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει θέση στην τηλεόραση. Ο Αντρέας, ο Μικρούτσικος, θα μπορούσε να έχει ωραιότατα θέση στην τηλεόραση. Έτσι, δύο που μου έρχονται στο μυαλό από την παλιά φουρνιά, ας πούμε. Πολίνα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τη μαμά σου. Παρόλο που μπορεί να έχεις μια πικρία μέσα σου για τη μαμά σου, δεν πιστεύεις ότι αυτή η γυναίκα όμως έκανε αυτό που είσαι τώρα, τόσο δυναμική και τόσο πείσμα, να τις αποδείξεις, δηλαδή χάρη σε αυτήν, έφτασες έως εδώ, για να τις αποδείξεις ότι μπορείς. Γι' αυτό και πήγες και σε πόλεμο, και ειδήσεις και όλα αυτά. Εκεί πήγα γιατί το χρωστώ στον μπαμπά μου αυτό που δεν γνώρισα. Αλλά άκου, βεβαίως και έπαιξε σημαντικό και καθοριστικό ρόλο. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να μου μιλούσε έτσι όπως μου μίλησε η Λόλα Ιταϊφά μέσα από την τηλεόραση. Ήθελα να το πω πριν, Ανά. Και λέω, κοίταξε καμιά φορά πως ένας άνθρωπος βλέπει πιο ρεαλιστικά έξω, απ' έξω. Ναι. Και δεν είναι ο γονιός μας, δεν είναι το σπίτι μας. Ναι. Η Λόλα με τη γλυκύτητά της και με την δυναμικότητά της μου μίλησε έτσι όπως θα ήθελα να μου μιλήσει η μητέρα. Mm. Το έχεις πει ποτέ στη μητέρα σου αυτό? Είναι μεγάλη κουβέντα. Και ναι, μιλήσαμε, αλλά ήταν πολύ αργά πια για εκείνη. Ήταν ήδη άρρωστη. Ξέρεις κάτι, Πολίνα μου, οι ψυχές μέχρι τότε, μέχρι να το πεις και μέχρι να το κουβεντιάσεις, έχουν ήδη διαμορφωθεί. Το θέμα είναι να το έλεγε από τις πρώτες στιγμές εκείνες, όταν ήταν 15, 16. Εκεί. Εκεί πρέπει να κάνουμε τις κουβέντες μου, εκεί. Νάνα. Κωνσταντίνε. Εγώ αρχικά θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Ανά, γιατί έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Μαζί. Στο My Lady, σε μια εκπομπή. Και μάλιστα στο μισάωρο μου λέει βγες αέρα. Είχα μείνει εγώ, στη γνωριμία πάνω. Και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εξάλλου η Νανά επενδύει στα νέα πρόσωπα και στα ναι, όμορφα και τα λατούχα παιδιά. Από πρώτο χέρι. Ναι, βέβαια. Όχι, το έχεις. Ευχαριστώ. Κάτι πιο ανάλαφρο σαν ερώτηση. Αν είσαι έτοιμη να ερωτευτείς ξανά, αν θες κάποιον άνθρωπο αυτή τη στιγμή να είναι μαζί σου στη ζωή ή απλά ή καλύπτεσαι και από τους φίλους και από τους δικούς ανθρώπους. Ο έρωτας είναι απρόοπτο, δεν έρχεται μετά από πρόγραμμα. Παραγγέλνω έναν έρωτα και μου έρχεται τώρα. Δεν γίνεται απλά αυτό. Απλά είναι και ψυχολογικό αν είσαι και εσύ διαθέσιμη. Δηλαδή το ζητάς. Αν κάποιος δεν το ζητάει, μπορεί και να το περάσει ο έρωτας και να μην τον δει, που λέμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι δεν έχω τυφλωθεί τόσο, ότι είτε κάτι βλέπω. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν έρχεται μετά από παραγγελία. Αυτό σε βρίσκει προετοίμαστη. Εμένα απροετοίμαστη με βρήκανε οι δύο έρωτες οι μεγάλοι που είδα στη ζωή μου, οποίο νομίζω ότι είναι ποιοι πολύ... είναι οι δύο μεγάλοι έρωτες? Τώρα, να σου πω ότι ο μεγάλος έρωτας στη ζωή μου, ο μπαμπάς του γιου. Mm-hmm. Έτσι. Και ο δεύτερος? Ο δεύτερος ήταν παράνομος, άσε. Όχι παράνομος, δηλαδή δεν βγήκε ποτέ στη δημοσιότητα, αυτό εννοώ. Δεν... Κρατάς κομμάτια του?